Είναι ένα σύστημα το οποίο επανειλημμένως ως Ομοσπονδία έχουμε επισημάνει ότι είναι εξαντλητικό για τους μαθητές. Αυτή η πίεση και το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα, πάνω από το συνηθισμένο της κανονική δυσκολία, προφανώς οδήγησε το μαθητή στο να στρεσαριστεί πάρα πολύ και να λιποθυμήσει κατά την ώρα της εξέτασης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο χωρίς να έχουμε ακόμα σαφή εικόνα. Και μιλάμε και για ένα μαθητή ο οποίος από τις πληροφορίες που έχω εγώ είχε πάρα πολύ καλές επιδόσεις, έτσι, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μιλάμε στους καλύτερους μαθητές του σχολείου. Τα θέματα δείχνουν ότι τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Είναι θέματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν αρκετές εσάφειες, όπως έγινε με τη βιολογία, με αρκετές αντιφάσεις το αν είναι μέσα στην ύλη ή δεν είναι μέσα στην ύλη. Νομίζω ότι και το έγινε και με την έκθεση, ότι συζητήθηκε ότι ήταν και αυτή η δυσκολία της αρκετά ανεβασμένη. Αυτό επιδεινώνει λίγο την κατάσταση και οι μαθητές, βλέποντας μέρα με τη μέρα ότι δεν τους πάνε όπως τα έχουν προγραμματίσει, το άγχος τους επιτείνεται και οδηγούμε σε αυτές τις άσχημες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα αποσυνδεθούν από το σχολείο οι πανελλαδικές. Το λύθιο με την συμβολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν πρέπει να είναι μια και έξω, δηλαδή μια ζαριά των 5 ημερών, αν πάνε οι μαθητές καλά σε αυτές τις 5 ημέρες ή δεν πάνε καλά.